Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Τα χρυσά κέρδη της Golden Visa δελεάζουν τις ελληνικές τράπεζες που σκέφτονται σοβαρά να διαθέτουν τα ακίνητά τους απευθείας σε Κινέζους, Τούρκους, Ρώσους και άλλους επενδυτές, παρακάμπτοντας τα μεσητικά γραφεία. Πήγες του κλάδου αναφέρουν στο insider.gr ότι οι τράπεζες θεωρούν την Golden Visa μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για να αποκομίσουν διπλό όφελος. Πρώτον, να ελαφρύνουν τον ισολογισμό τους από τα ακίνητα που συσσωρεύουν μέσω των πληστηριασμών και δεύτερον, να ενισχύσουν την κερδοφορία τους με τις παχυλές προμήθειες που αποκομίζουν οι μεσίτες. Σχεδόν 2,4 εκατομμύρια αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα είχαν υποβληθεί μέχρι χθες τα μεσάνυχτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κοινωνικόμέρισμα.gr, εκ των οποίων εκρήθηκε συνολικά το 58%. Για τις αιτήσεις αυτές, το κοινωνικό μέρισμα θα καταβληθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων μεθαύριο Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου. Το μόνο σίγουρο είναι πως το ποσό των 710 εκατομμυρίων ευρώ έχει ήδη καλυφθεί και πως η κυβέρνηση θα δεσμεύσει ακόμη μεγαλύτερο ποσό για να ικανοποιήσει όλους τους δικαιούχους. Παράταση ενός ακόμα χρόνου για το 2019 παίρνει ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης λήξη πρόθεσμων οφειλών, καθώς σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η ελληνική κυβέρνηση έπεισε τελικά τους θεσμούς για την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού, ο οποίος φέρνει αποτελέσματα αναφορικά με την ίσπραξη λήξη πρόθεσμων χρεών. Έτσι, η μετροπολογία, η οποία αναμένεται να κατατεθεί πριν από τα Χριστούγεννα, θα δίνεται η ευκαιρία σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αγρότες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με έως και 120 δόσεις, αλλά και να τύχουν ακόμα και κουρέματος των προσαξίσεων που επιβαρύνουν τις οφειλές αυτές έως και κατά 85%. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δείκτη Τιμών κυμαίνει σε 637,17 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,21% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.